Από τη Μύκονο στη Δήλο με το πλοιάριο, η Δήλος είναι απέναντι και φτάνοντας στην Δήλο αμέσως είναι τα εκδοτήρια των εισιτηρίων που βγάζει το εισιτήριο για το χώρο και για το μουσείο. Εδώ είναι τα εκδοτήρια και αμέσως βλέπουμε την πόλη της αρχαίας Δήλου και ένας Άγγλος εικαστικός έχει φτιάξει διάφορες δημιουργίες σε όλα τα σημεία της αρχαίας πόλεως της Δήλου, καθώς και αμέσως βλέπουμε έναν μεγάλο βωμό στη Δήλος, περιήγηση στην Δήλο και αμέσως βλέπουμε την αγορά των Ιταλών κομπεταλιαστών. Ήταν έμποροι, δούλοι και απελεύθεροι, οι οποίοι εργάζονταν για το εμπόριο της εποχής εκείνης σε αυτό το σημείο της Δήλου στο λιμάνι. Και αμέσως μικρή βομή προς τιμή του Θεού Διονύσου, υπάρχουν ταύροι, κεφαλές ταύρων, βουκράνια και γυρλάντες και πολλά αρχιτεκτονικά μέλη κτηρίων ρηγμένα στο έδαφος και πάρα πολλές επιγραφές όπως τις βλέπουμε στο σημείο αυτό. Ένα μεγάλο κτίριο στην αγορά της αρχαίας Δήλου και μπροστά από το κτίριο υπήρχε αυτή η μεγάλη ερμαϊκή στήλη, είναι αυθεντική, αναστηλωμένη, καθώς υπάρχει και κεφαλή του Ερμού, εξού και λέγονται ερμαϊκές στήλες διαφόρων μορφών. Βάθρα για αγάλματα επωνύμων αρχόντων, καθώς υπάρχουν μέσα στο χώρο της αρχαίας αγορά της Δήλου αυτές οι εξέδρες, θα λέγαμε τα σημερινά παγκάκια που έχουμε στα πάρκα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα, από ωραιότατο γκριζοπό και λευκό μάρμαρο, στα οποία ξεκουράζονταν οι έμποροι και οι προσκυνητέ του Θεού του Απόλλωνος. Ο Απόλλωνας, ο αρχηγέτης των Μουσών και ιδρυτής της Δήλου, όπου και γεννήθηκε στην Δήλο. Δεύτερη εξέδρα, δεν είναι η ίδια με την πρώτη, της ιδίας μορφής εξέδρα για ξεκούραση των εμπόρων και των προσκυνητών. Εδώ βρισκόμαστε στην συνοικία του θεάτρου, είναι πυκνή η δόμηση, είναι λοφάκος που πάμε για το θέατρο, καθώς βλέπουμε τους τοίχους με τις ακανόνιστες πέτρες και αμέσως εδώ υπάρχει ένα από τα αραιότερα σπίτια, οικίες στην συνοικία του θεάτρου και της Δήλου, που είναι η οικία του Διόνυσου. Η οικία του Διόνυσου λέγεται γιατί στο έθριο και στο κέντρο του εθρίου υπήρχε μια ψηφιδωτή παράσταση με τον Διόνυσο, ο οποίος καθόταν πάνω σε πάνθυρα και είναι από τις ωραιότερες που έχουν βρεθεί, ολίγον τι κατεστραμμένοι, αλλά είμαστε τυχεροί διότι και το πρόσωπο του Θεού του Διόνυσου, ο οποίος εικονίζεται με φτερά, και ο πάνθυρας, τα πρόσωπά τους έχουν σωθεί ακέραια. Βλέπουμε το έθριο, το οποίο αποτελείται από 16 κοιονές και φαίνονται οι γραμμώσεις και τα λούκια και τα βλάκια στις πλευρές των κοιώνων, είναι με πάρα πολύ αμυδρή γραμμή και φαίνεται το μεγαλείο. Σε άλλο δωμάτιο της οικίας του Διόνυσου βλέπουμε αυτό το ωραιότατο ψηφιδωτό κάτω με τα κυμάτια της θάλασσας, καθώς έχει και τους ρόδακες. Και πάλι η ίδια η οικία του Διόνυσου. Το ψηφιδωτό είναι ελληνιστικών χρόνων, γύρω στο 180 περίπου π.Χ., 200 π.Χ. Περίπου, διότι από το 140 και μετά αρχίζουν οι λεγόμενοι ρωμαϊκοί χρόνοι. Επομένως είναι στο 200 ίσως π.Χ. το ωραιότατο ψηφιδωτό με τον Διόνυσο και τον Πάνθυρα. Τα πέριξ δωμάτια, είχε 16 δωμάτια η οικία του Διόνυσου στη συνοικία του θεάτρου στην πόλη της Δήλου, μια πόλη σε λόγω του ιερού της η οποία ήκμασε πάρα πολύ κατά τα ελληνιστικά, στο τέλος των ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρόνων, θα λέγαμε μάλλον στα ρωμαϊκά χρόνια πιο πολύ είχε ακμή, καθότι ο Μυθιδράτης, ο βασιλιάς του Πόντου, το 80 π.Χ. την πολιόρκησε και την βεβήλωσε. Εδώ βλέπουμε
την οικία του Διοσπορίδη και της Κλεοπάτρας, οι διάφορες πύλες και τα τείχη τα οποία είναι στη συνοικία του θεάτρου με τις ωραίες βίλες. Και αυτή εδώ είναι μια ωραιότατη βίλα στη συνοικία του θεάτρου, μια οικία, η οικία του Ερμού ή των Ερμών, διότι βρέθηκαν πολλά μικρές στήλες με τον Ερμή. Το αίθριο με τις ωραίες κολόνες, εδώ υπάρχει η στέγη και η επίστεψη επάνω από το αίθριο και τις κολόνες, και υπάρχει και δεύτερη σειρά με κίονες του εθρίου, όπως τη βλέπουμε από την οικία του Ερμή ή των Ερμών στη Δήλου. Είναι διόροφο το αίθριο, καθώς βλέπουμε και στο κέντρο της αυλής είναι και το πηγάδι, το οποίο συλλέγανε το βρόχινο νερό. Είναι και αυτή των ελληνιστικών ρωμαϊκών χρόνων. Οι κίονες είναι οπωσδήποτε δοϊκοί. Βλέπουμε πάλι τους κίονες και φαίνεται ήταν μια τεχνική στη Δήλο να μην κάνουν τα λούκια στους κίονες, στους δωρικούς, να μην τους δίνουν βάθος και να φαίνεται η λεπτότητα του μαρμάρου. Όλα αυτά τα μάρμαρα ήταν εισαγωγή από άλλα σημεία της Ελλάδος για τις οικίες των πλούσιων, δήλιων. Βλέπουμε το έξοχο αίθριο στην οικία του Ερμού, στη συνοικία του θεάτρου, καθώς οι κίονες έχουν πάνω τους το λεγόμενο επιστήλιο και τον θρυγκό. Και πάνω από το επιστήλιο και τον θρυγκό υπάρχει και ο δεύτερος όροφος με δεύτερη σειρά κίονες, που είναι και το αίθριο της οικίας του Ερμού. Ωραιότατο σπίτι, πλούσιο σπίτι και αυτό στην Δήλο. Τα κινητά αγάλματα όλα έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δήλου, και ίσως τα καλύτερα εξ αυτών είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Το στόμιο του πηγαδιού και το βρόχινο νερό και πέριξ του εθρίου είναι η στοά, και μέσα στη στοά υπάρχουν και τα δωμάτια. Υπάρχει, εδώ είναι μια μικρή ερμαϊκή στήλη και η κεφαλή είναι στο Μουσείο της Δήλου. Καθώς βλέπουμε, έχει γίνει μερική αποκατάσταση και αναστήλωση της βίλας της οικίας του Ερμή. Έμπορος οπωσδήποτε ήταν ο ιδιοκτήτης, και τις ονομασίες τις δώσαν οι αρχαιολόγοι από το τι ήταν σήμα κατά τεθέν σε κάθε μεγάλο πλούσιο σπίτι. Εδώ ήταν οι γερμανικές στήλες, ενώ στην οικία του Διόνυσου βρήκαν αυτό το έξοχο ψηφιδωτό με τον Διόνυσο και τον Πάνθυρα. Όλα αυτά είναι δεύτερος αιώνας π.Χ. έως και τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, όταν έγινε και η ολική καταστροφή της Δήλου. Αρχαία Δήλος, και αμέσως βλέπουμε στο θέατρο είναι οι δεξαμενές, μια μεγάλη δεξαμενή ελληνιστικών χρόνων γύρω στο 220 περίπου π.Χ. Για να συλλέγει το νερό, και αμέσως βλέπουμε το υπέροχο και μεγάλο θέατρο. Δυστυχώς σήμερα είναι κατεστραμμένο, το οποίο έχει κτιστεί περίπου εκεί δέσποζε το θέατρο, κτίσμα του τέλους του 3ου αιώνα π.Χ. γύρω στο 230 περίπου π.Χ. καθώς βλέπουμε την τελευταία κάτω σειρά πριν την ορχήστρα, και φαίνεται ολόκληρα τα σκαλοπάτια με τις εξέχουσες θέσεις των ιερέων και των αρχόντων της Δήλου. Έχει γίνει γύρω στο 230 π.Χ. οι μικρές σκάλες που ανεβαίνουν επάνω προς τις κερκίδες και σώζεται, αλλά δυστυχώς όλες στις κερκίδες επάνω είναι κατεστραμμένες όλες οι σειρές με τις θέσεις. Βλέπουμε το κύλο του θεάτρου, το οποίο είναι κατεστραμμένο, η ορχήστρα. Στο κέντρο της ορχήστρας υπάρχει ένα σύγχρονο έργο τέχνης, έχει τοποθετηθεί για φέτος το καλοκαίρι, και φαίνεται ολόκληρο το θέατρο της αρχαίας της Δήλου,
και δυστυχώς μόνο οι κάτω σειρές είναι, σώζονται. Εδώ είναι η αναλυματική τύχη του θεάτρου με μεγάλους ογκόλυθους από πέτρα ντόπια της Δήλου, καθώς η Δήλος έχει και γρανίτη, και το βλέπουμε πάλι τη μεγάλη δεξαμενή που είναι στο θέατρο για να συλλέγει το νερό και πάνω στηρίζεται σε τόξα. Και είναι Ιούλιος μήνας του 2019, ακριβώς πάνω από το θέατρο είναι ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο λέγεται Ξενώνας, κατεστραμμένο σήμερα, και φαίνεται η πύλη, και ακριβώς πάνω από το σημείο αυτό, από τις μεγάλες βίλες της Τρίενας και των Προσωπείων, είναι η συνοικία η οποία υπάρχουν και τα ιερά των Αιγυπτίων θεών, και δεσπόζει ο αναστηλωμένος ναός της Ίσιδας, της θεάς Ίσιδας, της θεάς των Αλεξανδρινών χρόνων. Φαίνεται ο ναός ολόκληρος, είναι και αυτός δεύτερος αιώνας π.Χ. το εσωτερικό του ναού. Το άγαλμα της θεάς της Ίσιδος και του Σάραπ είναι ακριβώς στη θέση του, δεν έχει μετακινηθεί, αλλά δυστυχώς είναι σπασμένο το κεφάλι. Και βλέπουμε τις επιγραφές μπροστά στο μεγάλο άγαλμα της Ίσιδος, και πιθανόν το άγαλμα να είναι του μεγάλου Αλεξανδρινού γλύπτη του Βριάξιδος Βρίαξης, διότι αυτός ήταν γλύπτης στην Αλεξάνδρεια μετά τα χρόνια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεγάλες επιγραφές και λέγουν ακριβώς ότι οι έμποροι της Αλεξάνδρειας φτιάξανε το ιερό της Ίσιδας, Έλληνες βέβαια ήσαντε και αυτοί. Το εσωτερικό του ναού της Ίσιδος, αναστηλωμένο βέβαια και όπως φαίνεται από απ' έξω, ο βωμός επάνω, ναός της Ίσιδος, το πρόπυλο του ναού, καθώς και φαίνεται και ο βωμός εδώ επάνω ακριβώς στην είσοδο του ναού της Ίσιδος, και πιθανόν το άγαλμα να είναι έργο του Βριάξιδος, καθώς είναι πρωτότυπο έργο μαρμάρινο. Ακριβώς είμαστε πάνω τώρα στο σημείο που είναι τα ιερά των Αιγυπτίων θεών, πάλι το μεγάλο ιερό της Ίσιδος της Ίσιδος και του Οσίριδος, του Σάραπη Δία, άλλα ιερά δίπλα και οικίες των δηλίων εμπόρων, καθώς εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ιερόν προς τιμήν των ιερών όλου του ελληνικού πανθέου, και από το σημείο αυτό ο λόφος ανεβαίνει στο υψηλότερο σημείο της δήλου, των Κύνθιων όρος, που στην κορυφή υπάρχει ιερό του Διός. Τα ιερά τα οποία είναι κατεστραμμένα τώρα, ένα άγαλμα αυθεντικό, γυναικείο άγαλμα, και δίπλα είναι τα ιερά των Αιγυπτίων θεών. Το λεγόμενο ιερέον ήταν ιερό για τους απανταχού ήρωες, τους Έλληνες, ο μεγάλος βωμός έξω από το ιερέον για τις καθιερωμένες τελετές των δηλίων, και όλη η δήλος είναι χτισμένη δυτικά, καθώς το ιερό σημείο των αρχαίων και της αρχαίας θρησκείας ήταν η Δύση, δηλαδή νότιο-δυτικά. Εδώ είναι μια υδροροή λεωτοκεφαλή από κατεστραμμένα κτίρια, και πάλι βλέπουμε τον μεγάλο βωμό έξω από το ιερέον. Εδώ είναι άλλες οικίες κλουσίων, πάλι από τη συνοικία του θεάτρου. Εδώ είναι πιο πολύ κατεστραμμένο το αίθριο, και στο κέντρο υπάρχει και βωμός με το Διόνυσο, και αυτό το οποίο το έχουν καλύψει οι αρχαιολόγοι είναι στο Όμοιο Πηγαδιού, καθώς είναι ξερή η δήλος, έχει βέβαια δύο πηγές, είναι ξερή η δήλος και μαζεύανε το βρόχινο νερό. Και σε ένα άλλο σημείο της ιδίας οικίας υπάρχει και αυτό το ωραιότατο ψηφιδωτό, τα οποία είναι ρόδακες και κυμάτια που συμβολίζουν τη θάλασσα. Η δήλος είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Οπωσδήποτε είναι και αυτή η οικία πλουσίων δήλιων εμπόρων, ωραιότατο ψηφιδωτό κάτω, το οποίο εικονίζει και τη θάλασσα, ωραιότατο κυμάτιο με τις ψηφίδες και σώζεται ολόκληρο. Αυτό δεν έχει κάποια άλλη παράσταση, έχει τις γραμμές τα οποία ομορφαίνουν το χώρο
και γύρω του υπήρχαν και αυτές οι εξέδρες με τα παγκάκια που κάθονταν οι δίλοι. Ωραιότατο. Η τυχοποιία των σπιτιών είναι περίπου ίδια σε όλη τη Δήλο και είμαστε ακόμα στην συνοικία του θεάτρου. Εδώ φαίνεται από μακριά η οικία του Διόνυσου. Κατεβαίνοντας τώρα προς το κέντρο της αγοράς είναι άλλες οικίες, διατηρούν μικρές κολόνες. Βλέπουμε πρόπυλο ναού και από τη χρήση πως έχει φαγωθεί το μάρμαρο, πρόπυλο ναού, και δίπλα υπάρχει και μια ερμαϊκή στήλη, και στην αγορά στο σημείο αυτό εδέσποζε η στοά του Φιλίππου και την αφιέρωσε ο Φίλιππος ο Πέμπτος στον Απόλλωνα γύρω στο 210 περίπου π.Χ. Αμέσως υπήρχε η νότια στοά δεξιά από την Ιερά Οδό που οδηγούσε στα προπήλαια, η λεγόμενη Ιερά Οδός, είναι όλα αυτά τα σημεία στο κέντρο της Δήλου. Η αγορά των Δηλίων ή τετράγωνη αγορά. Είναι τα σημεία αυτά τα οποία είναι το κέντρο, το εμπορικό κέντρο της Δήλου, αμέσως στο μνημείο των Ταύρων, αυτή είναι η μεγάλη στοά του Φιλίππου. Διάφοροι άλλοι βωμοί, μνημείο των Ταύρων, το Πριτανείο υπήρχε και δίπλα ήταν και το λεγόμενο Βουλευτήριο. Και εδώ στο σημείο αυτό εδέσποζε ο οίκος των Αξίων. Πήρε τη σημερινή μορφή του στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Στο βόρειο τείχος υπήρχε κολοσσιαίο άγαλμα του Απόλλωνα, του οποίου δύο τμήματα του κορμού σώζονται κοντά στο Αρτεμίσιο. Βλέπουμε κολόνες, η βάση του κολοσσού των Αξίων, ένα γιγάντιο άγαλμα, το οποίο εστήθηκε το 700 περίπου π.Χ. η επιγραφή, και από το άγαλμα το γιγάντιο που είχαν κάνει νάξη προς τιμή του Απόλλωνα σώζεται ο θώρακας του μεγάλου αγάλματος, είναι αυτός ο θώρακας το που καταλήγει προς το λαιμό και το κεφάλι είναι κατεστραμμένα, και ακριβώς δίπλα είναι αυτός είναι ο θώρακας, φαίνεται λίγο το στήθος, ο ώμος ο δεξιός όπως κοιτάμε του θεού του Απόλλωνα, και δίπλα έχει σωθεί και λίγο και η λεκάνη του αγάλματος, ο ναός των Δηλίων, η μέγας ναός όπως τον είχαν κατασκευάσει, και φαίνονται και τα θεμέλια του αρχαίου ναού, ναός του Απόλλωνας, τον οποίο τον είχαν κατασκευάσει και οι Αθηναίοι. Υπήρχε και εδώ φαίνεται ολόκληρη δήλος με τον Κίνθιον λόφο, 120 μέτρα ύψος, και εδώ είναι αρχιτεκτονικά μέλη, κιονόκρανο, κολόνες ρηγμένα. Και εδώ βλέπουμε διάφορους βωμούς οι οποίοι υπάρχουν έξω από την είσοδο του μουσείου, έχουν κεφαλές σταύρων, βουκράνια τα λένε, με γυρλάντες, ήταν βωμοί, και αμέσως εδώ είναι μικρή βωμή με γυρλάντες βουκράνια προς τιμή για όλους τους θεούς έκαναν, αλλά κυρίαρχη θεότητα πάντα στις τελετές ήταν ο θεός ο Διόνυσος, και εδώ είναι βάσεις από τραπέζια προσφορών, ίσως και από τραπέζια μέσα στα σπίτια των Δηλίων. Έξω από το μουσείο στην αγορά της Δήλου υπάρχει και αυτό το γιγάντιο άγαλμα Ρωμαίου στρατηγού, και εδώ είναι και ένα μεγάλο ιερό προς τιμή του θεού του Διόνυσου, καθώς υπάρχουν και αυτοί οι ορθωμένοι φαλοί, είναι ιερό του Διόνυσου όπως φαίνεται με τους ορθωμένους φαλούς. Εδώ ο θεός ο Διόνυσος με τη συνοδεία που είναι ο Πάνας, Σιλινή και Μενάδες, και ακριβώς επάνω είναι και ο φαλός όπως φαίνεται, διότι στην Αθήνα είχε πέσει πανούκλα και ζητήσανε χρησμό οι Αθηναίοι από το μαντίο των αδελφών, και το μαντίο των αδελφών τους είπε να στήσετε στην πόλη της Αθήνας φαλούς,
και πιθανόν είναι από την ίδια αιτία και το ιερό του Διόνυσου, το οποίο είναι στην Δήλο με τους ορθωμένους φαλούς. Εμείς σήμερα που το βλέπουμε μας παραπέμπει σε σεξουαλικές σκέψεις, αλλά στην αρχαιότητα ήταν θρησκευτικό σύμβολο ο φαλός και αποτρόπαιο από τα κακά. Είναι σπασμένη η φαλή στο ιερό του Διόνυσου, καθώς καθόλου απίθανο να παραπέμπει και στην ορμή του ανθρώπου για την λεγόμενη αναπαραγωγή. Εδώ βλέπουμε το μεγάλο γιγάντιο άγαλμα Ρωμαίου στρατηγού, το οποίο είναι δίπλα ακριβώς από το ιερό του Διόνυσου, και δίπλα είναι η λεγόμενη Μινώα Κρίνη, μια πολύ αρχαία κρίνη. Επισκευάστηκε το 2ο αιώνα π.Χ. Εδώ φαίνεται η Μινώα Κρίνη, έχει ακόμα νερό, και υπήρχαν και διάφορες επιγραφές όταν η Δήλος ήταν ζωντανή, να μην αφήνουν τα ζώα και λερώνουν τον χώρο γύρω από την Μινώα, την Κρίνη. Πάλι άλλο σημείο της αγοράς με μια όμορφη ένα όμορφο βουκράνιο, και εδώ πάλι βλέπουμε τα σημεία της αρχαίας αγοράς, και εδώ περίπου ήταν και η λεωφόρος των Λεόντων, σημαντικό νάθημα των αξίων. Τα λιοντάρια στέκονταν σε σειρά δυτικά από την Ιερή Λίμνη, ήταν το λιγότερο 9 έως και 16 λιοντάρια ανακαθισμένα στα πίσω τους πόδια. Ατένιζαν τον Φίνικα στο μέσο της Ιερής Λίμνης, τον οποίο ακούμπησε η Λιτό για να γεννήσει τον Απόλλωνα, καθώς βλέπουμε τον Φίνικα στον οποίο ακούμπησε η Λιτό για να γεννήσει τον Απόλλωνα. Βέβαια ο Φίνικας ο οποίος βλέπουμε τώρα τον έχουν τοποθετήσει οι αρχαιολόγοι και είναι νεότερος. Εδώ είναι η αρχαία λίμνη και βλέπουμε αμέσως το σημείο όπου ήταν οι λέοντες των αξίων στην Ιερή Λίμνη. Η λίμνη είναι αποξηραμένη και στη θέση της έχουν φυτευθεί τα αλμυρίκια. Οι λέοντες είναι 6 περίπου και ένας είναι κλεμμένος γύρω στο 1680 και βρίσκεται στον άσταθμο της Βενεντίας. Αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα στη Λεωφόρος και στο Άνδυρο των Λεόντων είναι αντίγραφα, διότι το 1999 μεταφέρθηκαν οι λέοντες και είναι μέσα στο μουσείο της Δήλου, στο αρχαιολογικό μουσείο της Δήλου. Εδώ φαίνονται τα διάφορα σπίτια. Είναι η συνοικία της λίμνης, έτσι λέγεται, και εδώ υπάρχουν υπέρλαμπρα σπίτια κατεστραμμένα. Είναι το μεγάλο σπίτι του Διαδούμενου, το οποίο ευρέθηκε, και το εξαίσιο άγαλμα, το οποίο είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το οποίο το πρώτο του είχε φτιάξει ο Πολύκλητος από το Άργος τον 5ο αιώνα, 450 περίπου π.Χ. Και δίπλα είναι η οικία της λίμνης, μία οικία που διατηρεί το αίθριό της και τη δομή της. Τα δωμάτια, εδώ είναι ένα πρόπλασμα της οικίας της λίμνης, και εδώ ευρέθηκαν η μικρή Ηρακλειώτισσα και άλλα γάλματα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Και βλέπουμε το αίθριο της οικίας της λίμνης με τα υπέροχα γάλματα, και διατηρείται το αίθριο και στο κέντρο ένα έξοχο μοσαϊκό ψηφιδωτό. Οι κολόνες αυτές δεν έχουν λούκια, είναι από δίχρωμο μάρμαρο, ασπρόμαυρο μάρμαρο, έχει γίνει και αυτό ελληνιστικά χρόνια 180 περίπου π.Χ. Και φαίνεται το παγκάκι το μαρμάρινο, το αίθριο, και στο κέντρο υπάρχει ένα ωραιότατο μοσαϊκό ψηφιδωτό με κυμάτια, και στο κέντρο υπάρχει και ένας ρόδακας από τα δωμάτια της οικίας της λίμνης, ένα τραπέζι μαρμάρινο. Και βλέπουμε εδώ το αίθριο, οι βάσεις των αιθρίων, οι οποίες καταλήγουν σε ένα ιωνικό κοινόκρανο,
Εδώ είναι το κέντρο του ψηφιδωτού με τον ωραίο Ρόδακα, οι βάσεις και γύρω από την κοινοστοιχεία στους διαδρόμους που τώρα θα ήταν σκεπασμένοι, τώρα δεν είναι γιατί έχουν καταστραφεί οι οροφές, υπάρχει ένα ψηφιδωτό με μεγάλες πέτρες ακανόνιστες. Ολόκληρο το ψηφιδωτό, τα κυμάτια συμβολίζουν τη θάλασσα, όλη η δήλωση είναι στη θάλασσα, με αντικριστούς ρόδακες τα κύματα της θάλασσας, και στο κέντρο υπάρχει αυτή η Μαργαρίτα, ωραιότατος ρόδακας, λεπτή ψηφίδα, και δίνει αυτό το έξοχο και ωραιότατο αποτέλεσμα. Και ονόκρανα από διάφορα άλλα σημεία της βίλας, όπως φαίνονται, είναι 2ος αιώνας π.Χ. σπασμένοι κύονες, καθώς για 13 αιώνες η δήλωση ήταν έρμεο των πειρατών. Οικία της λίμνης και αγορά των Ιταλών, μεγάλη ορθογόνια αγορά, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Ήταν τεράστιο αίθριο με στοές, που στις στοές υπήρχαν και τα καταστήματα, και εδώ έχουν βρεθεί μεγάλα γάλματα, ο Γαλάτης, το οποίο είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λιτό, μεγάλο ιερό της, το οποίο ήταν στην αγορά και στο κέντρο της Δήλου, η Ιερή Λίμνη, υπήρχαν οι παλέστρες, αρχηγέσιο, γυμνάσιο, υπήρχε και συναγωγή ακόμα, ναός της Αφροδίτης. Υπήρχε το ιεροποιείο, ο κεράτινος βωμός ή κερατιώνας, υπήρχε το σήμα θήκη που ήταν η τάφη των υπερβόρειων παρθένων, της όπης, και υπήρχε ακόμα το αρτεμίσιο και ναός προς τιμήν της θεάς της Αρτέμιδος. Υπήρχε ο πόρινος ναός του Θεού του Απόλλωνα, ναός του Απόλλωνα, θησαυροί, οικίες για τα τάματα των διαφόρων πόλεων, η στοά του Αντίγονου, Μινό Ακρίνη, αγορά των Ιταλών, ναός Λιτούς, Λιτό, ιερό των 12 θεών, υπόστηλη αίθουσα και αγορά του Θεόφραστου, και όλα αυτά στην Δήλο.